Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε το φαινόμενο της τοκογλυφίας, το οποίο φαινόμενο θα ψηφίσει στις τράπεζες, τις οποίες εμείς έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει. Οι πολίτες έχουν ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες και όχι ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Βενιζέλος. Αυτό που κάνουν είναι να περάσουν τα δάνεια των τραπεζών, τις τρύπες μάλλον τις μαύρες των τραπεζών, σαν τρύπες των πολιτών. Από πού και ως πού. Και να αφήσουν τις ίδιες διοικήσεις. Οι ίδιες διοικήσεις που δίναν τα 80 στους εκδότες και στους κατασκευαστές, χωρίς να έχουν καμία εγγύηση, συνεχίζουν να το κάνουν. Και αν πάτε να πάρετε 5.000, δεν μπορείτε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται αλλαγή όλου του συστήματος. Και βεβαίως, για να λέμε τα σίκαση. Μιλάτε για κρατικές τράπεζες. Μα είναι κρατικές τράπεζες ήδη. Γιατί όμως, να πούμε και στους πολίτες γιατί να καταλάβουν. Γιατί 1η-1η του 2015. Την 1η-1η του 2015, η Τράπεζα της Ελλάδος πλέον δεν έχει κανέναν έλεγχο στις συστημικές τράπεζες. Με τη λεγόμενη Τραπεζική Ένωση της Ευρώπης, ο έλεγχος των συστημικών τραπεζών περνάει σε δύο ανεξάρτητες αρχές δίπλα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα 111 τόνοι χρυσό στα υπόγεια της Τράπεζας της Ελλάδος θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ελλάδα χάνει την κυριαρχία της. Και όσον αφορά το δημόσιο πλούτο και όσον αφορά το ιδιωτικό πλούτο. Όλα αυτά που σήμερα ελέγχονται μέσω. Ελέγχονται, ούτε δεν ελέγχονται, διότι ουσιαστικά και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ανεξέλεγκτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο έχει υπογράψει και ότι. Δεν έχουμε υπογράψει τίποτα. Ως χώρα. Δεν έχουμε υπογράψει τίποτα ακόμα. Δεν έχουμε αποδεχθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Τραπεζική Ένωση. Την Τραπεζική Ένωση. Θα τη δεχτούμε την 1η-1η. Προσέξτε. 1η-1η θα εφαρμοστεί. Όπως και αυτή τη στιγμή. 1η-1η θα εφαρμοστεί. 1η-1η. Έχουμε υπογράψει. Εμείς, όχι. Η Τραπεζική Ένωση πρέπει να περάσει από δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να περάσει η Τραπεζική Ένωση από μια προσωρινή πλειοψηφία. Είναι παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας πρέπει να πάει σε δημοψήφισμα. Κύριε Πρόεδρε, ή στη Βουλή με 180 ψήφους. Θεωρητικά όπως και για την οικονομία της συζήτησης έχετε δίκιο. Αλλά συγγνώμη που το ρωτώ. Αρχικά έχει περάσει. Βάλαμε μνημόνιο. Και αυτό άκυρο είναι. Χίλια πράγματα γίνανε. Αυτό, αλλά γίνανε. Και αυτό για μας άκυρο είναι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν και υπογεγραμμένες δανεικές συμβάσεις. Εγώ ρωτώ ακόμα μια φορά από το κανάλι σας. Εγώ ζητώ αύριο το πρωί από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και τον Υπουργό Οικονομικών να μου φέρει στη Βουλή. Το έχω ζητήσει επανειλημμένος με γραπτή ερώτηση, ο κύριος Βλάχος το ξέρει. Και την τράπεζα τις υπογεγραμμένες δανεικές συμβάσεις. Δεν υπάρχουν. Πώς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Στο μιλητό είμαστε. Μα βεβαίως στο μιλητό είμαστε. Ναι. Εγώ σας ρωτώ και το άλλο. 22 δισεκατομμύρια γράφει ο Προβόπουλος στην έκθεσή του ότι ήρθαν λεφτά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Πούντα. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά σε κανένα λογαριασμό του συλλογισμού της Τράπεζας Ελλάδος. Όλα μαύρα είναι. Έχουν κάνει ένα ελόχρεο λογαριασμό. Λογιστικά είναι, θέλετε. Λογιστικά. Και ελέγχουν, μα ούτε καν λογιστικά με το να έχουν εγγραφεί στον ισολογισμό. Μαύρα είναι. Τοκογλυφία είναι όλο. Πάνε αυτοί, για να καταλάβουν οι πολίτες απλά πράγματα, για να μην τους κουράζουμε. Εδώ έχουν μια οικονομία φούσκα. Αλλάζα χαρτιά μεταξύ τους. Και αυτά τα χαρτιά πάνε να τα κάνουν, χαρτιά τα οποία έχουν από πίσω τους, το σπίτι σου, την εθνική περιουσία, την κρατική περιουσία της χώρας. Τον Αστέρα. Το Ταϊπέδ που έχει το στρατόπεδο κτλ. Τα χαρτιά της Ευρώπης πάνε να τα μετατρέψουν σε δάνεια τα οποία έχουν από πίσω πραγματική περιουσία. Δεν υπάρχουν δανεικές συμβάσεις υπογεγραμμένες. Τα 22 δισεκατομμύρια που έλεγε ο Προβόπουλος στην έκθεσή του, τα 10 δισεκατομμύρια που λέγει Σπυράκη ότι τα δεν άρχονται και το ξέρει αυτή, το ξέρει η υποψήφια Ευρωβουλευτή, το ξέρει η συνάδελφό σα. Σε ποιο λογαριασμό έχουν εγγραφεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε κανέναν. Γιατί είναι όλα αυτά μαύρα. Η στημένη ιστορία αυτά μαύρα. Αυτά τα μαύρα, όντως. Μα τι θα πει μαύρα, 22 δισεκατομμύρια. Ναι, αυτά ήταν μαύρα. Εδώ πέρα αυτοκτονούν άνθρωποι για 1000 ευρώ. 22 δισεκατομμύρια σωστό. Μαύρα. Σωστό. Τι κάνανε. Τώρα, αυτά ήταν μαύρα. Αυτά να... λοιπόν όλα. Έχουμε 5 λεπτά. Αέρα, δεν μπορεί να μην. Μια πολύ καθαρή απάντηση. Για εκλογές ή το έχει δώσει. Εγώ δεν θέλω να πάμε σε εκλογές. Εγώ θέλω σύμφωνοι. Πάντως, εάν θέλετε, επιμένοντας το ερώτημα του Γιώργου Βλάχου, θα διορίζατε. Διοικήσεις τραπεζών μέσω της κυβέρνησης, δηλαδή θα παίρνατε τον έλεγχο των τραπεζών διορίζοντας διοικήσεις. Ανθρώπους αγοράς και άνθρωπους που μπορούν να ελέγξουν τράπεζες. Θα τους διορίζατε εσείς. Αυτό ρωτάω. Οι μέτοχοι τους βγάζουν τις διοικήσεις. Οι μέτοχοι τις βγάζουν. Αυτή τη στιγμή να βάλω ποιον. Λέτε ότι είμαστε ο μεγαλομέτοχος ως κράτος και άρα εμείς διορίζουμε. Αυτό λέτε. Ως κράτος εμείς είμαστε μεγαλομέτοχοι και πρέπει να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Πρέπει να επαναφέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα μας. Τι γράφει η Financial Times σήμερα. Ότι ο κύριος Γεωργίου αρνείται να στείλει τα στοιχεία για τον ελληνικό δανεισμό. Γιατί αρνείται να τα στείλει, για ένα λόγο. Διότι από εκεί αρχίζει το κακό στην πατρίδα μας. Το περίφημο swap με την Goldman Sachs του Σιμίτη. Μόνο ο κύριος Γεωργίου το έχει αυτό. Ο κύριος Γεωργίου.
Η στατιστική υπηρεσία. Η στατιστική υπηρεσία. Ο υπόδικος τύπος που λέγεται Γεωργίου. Και για να καταλαβαίνουν και οι νεοδημοκράτες που μας κοιτάνε, αυτός τον οποίο έλεγε ο Καραμαλής ότι μαζί με τον Παπακοσταντίνο και τον Πανδρέο αλλίωσαν τα στοιχεία και που ο κύριος Τουρνάδης με τον κύριο Σαμαρά τον καλύπτουνε, δεν έδωσε τα στοιχεία. Το γράφει Financial Times σήμερα. Εμείς το έχουμε πει 2 χρόνια πριν. Δεν δίνουν τα στοιχεία με το swap του Σιμίτη. Γιατί? Γιατί όλη η ιστορία της εμπλοκής της Ελλάδος και του εμπλοκής της Ελλάδος είναι από εκεί. Έτσι. Από το swap του Σιμίτη με την Goldman Sachs, φτάσαμε το 2009 που τι έγινε. Δώσανε άλλα 300 εκατομμύρια μίζα στην Goldman Sachs επίσημα. Χωρίς να ξέρει κανείς γιατί τα δώσανε. Και το ερώτημα είναι, γιατί δεν ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί λοιπόν που πόντασαν την πτώχευση της χώρας, ποιοι στήσαν την πτώχευση της χώρας με τα CDS. Υπάρχει κάποια εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι η εξής. Όπως για το swap του Σιμίτη, το Θάβιο Γεωργίου, το ίδιο θάβουν τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο εισαγγελέας Κορέας που εδώ και 4 χρόνια για να λάβει την έρευνα. Άρχισε να βρίσκει το ποδόσφαιρο, άρχισε να βρίσκει άλλες ιστορίες, εκβιασμούς. Αυτή την ιστορία δεν έχει προχωρήσει. Τώρα.